Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα πρακτικά τη ακρόαση του Γενικού Ελεκτή ενώπιον τη Ερευνητική Επιτροπή για τι Πολιτογραφήσει. Με τον Οδησία Μιχαηλίδη, επεραμείνεται των εκθέσεών του καθώ και του δικαιώματό του να συνεχίσει ξεχωριστή έρευνα, παρά τον διορισμό τη Ερευνητική Επιτροπή και τη γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα, που τον καλεί να αναμένει το τελικό πόρισμα. Πλέον είναι θέμα διαφύλαξη ανεξαρτησία και δεν μπορεί να μπούμε στη λογική ότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση διορίζει την Επιτροπή, ειδικά μετά την έναξη ελέγχου από την ελεγκτική υπηρεσία, ότι η ελεγκτική υπηρεσία θα παγωποιεί τι δικέ τη έρευνε. Ενώ εξέφρασε και τη διαφωνία του με την γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα και δείχνει τον δρόμο του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Αυτό το θέμα αφορά συνταγματικέ εξουσίε τη ελεγκτική υπηρεσία. Δεν θεωρούμε ότι μπορούν οι εξουσίε αυτέ να περιοριστούν με την έκφραση γνωματεύσεων, με την υποβολή γνωματεύσεων από τον Γενικό Εισαγγελέα, αλλά μόνο με απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου. Άρα εκείνο που πιστεύει, είτε είναι η κυβέρνηση, είτε είναι ο Γενικό Εισαγγελέα, ότι οι εξουσίε μα για δημοσιοποίηση εκθέσεων περιορίζονται, αναστέλλονται, διακόπτονται, παγωποιούνται ή οτιδήποτε άλλο, επειδή έχει διοριστεί η Ρευνητική Επιτροπή, θεωρούμε ότι αυτή θα μπορούσε να επιληθεί μόνο από το Ανώτατο Δικαστήριο. Με τον Οδυσσιά Μιχαλίδη να εκφράζει ωστόσο σεβασμό στο έργο τη Επιτροπή, ενώ δηλώνει έτοιμο να στην προσπάθειά του. Ο Δυσιά Μιχαλίδη υποστήριξε πω οι πολιτογραφήσει των 18 διευθυντικών στελεχών του Καζίνο Θέρετρου στη Λεμεσό έγιναν χωρί να πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια. Η διαφωνία του Δυσιά Μιχαλίδη εδράζεται στο γεγονό πω οι πολιτογραφήσει έγιναν στη βάση του εδαφίου 2 που αφορά προσώπων, ενώ διαφωνεί με το ενδεχόμενο να πολιτογραφήθηκαν σύμφωνα με το εδάφιο 1. Που αφορά πολύ εξαιρετικέ περιπτώσει παροχή υψηλού επίπεδου υπηρεσιών στη Δημοκρατία. Τα μέλη τη Επιτροπή έφεραν μάλιστα ω παράδειγμα συγκεκριμένε πρόνοιε που δίδουν το δικαίωμα στο Υπουργικό Συμβούλιο για λόγου δημόσιου συμφέροντο να προχωρεί ακόμη και σε πολιτογραφήσει προσώπων που δεν πληρούν κατά ανάγκη τα κριτήρια του προγράμματο. Υπάρχει οποιαδήποτε αναφορά προ το τέλο αυτή τη απόφαση που να λέει τίποτε εκ των ανωτέρων δεν εμποδίζει τη διακριτική ευχαίρεια του Υπουργικού Συμβουλίου. Κάπου το είχα δει αυτό νομίζω. Δεν ξέρω εάν είναι σε αυτήν. Ο τρόπο που εγώ το είχα αναγνώσει αυτό είναι ότι το Υπουργικό Συμβούλιο μπορούσε να απορρίψει οποιανδήποτε αίτηση κατά την διακριτική του ευχαίρεια, αλλά να δω αν υπάρχει ακριβώς το λεκτικό. Ίσως του 2007 κύριε Μιχαηλίδη. Και μεταγενέστερα κύριε Πρόεδρε. Πολλές φορές αναφέρεται αυτή η έκφραση στις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου και ακριβώ και μένα με απασχολεί κατά πόσο αυτή η διατύπωση αυτοανερεί τα ίδια τα μέτρα τα ίδια τα κριτήρια. Κύριε Ιωάννου, δεν θα συμφωνήσω μαζί σα για δύο λόγου. Η πρόνοια εκεί, όπω την είχα εγώ αντιληφθεί, ήταν γιατί προφανώ το Υπουργικό Συμβούλιο θα έπρεπε να διαφυλάξει για τον εαυτό του την ευχαίρεια να απορρίψει οποιανδήποτε αίτηση που δημιουργούσε αμφιβολίε. Με τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη να θεωρεί πω πιθανώ δεν υπήρξε παραπλάνηση τόσο τη Βουλή όσο και των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου και να διαφωνεί πω με τι συγκεκριμένε πολιτογραφήσει εξυπηρετήθηκε το δημόσιο συμφέρον. Κατά το Υπουργείο Οικονομικών, θεωρήθηκε η περίπτωση του καζίνου ότι ήταν μια εξαιρετική περίπτωση δημοσίου συμφέροντο, γιατί θα συνείσφερε αρκετά χρήματα πέραν των 9 εκατομμυρίων στα ταμεία υπό μορφή φορολογία, μισθού πέραν των 42 εκατομμυρίων ευρώ και σε κυπριακέ εταιρείε πέραν των 38 εκατομμυρίων ευρώ κτλ. Η άποψή σα είναι ότι δεν έγινε γι' αυτόν τον λόγο. Εσά η άποψή σα είναι ότι έγινε με την κανονική ροή. Δεν είναι θέμα ποια είναι η άποψή μου. Εδώ δεν είναι θέμα Απόψεις. Ενώ υπερθεμάτισε και τι εκθέσεις του σε σχέση με τι 64 πολιτογραφήσει των διευθυντικών στερεχών τη εταιρεία Κολοσσού Wargaming, έκαναν συμβόλαια, αγοραπολιτήρια, συμβόλαια με όλου αυτού του πολιτογραφηθέντε, τα το οποία αφορούσαν υποτίθεται πώληση διαμερισμάτων σε θέσει locations που σήμερα έχουν είτε χωράφια, είτε parking, είτε άκτιστα εδώ και ορισμένα χρόνια και σε μία μόνο περίπτωση μία πολυκατοικία. Θα δείτε ότι 7 απέκτησαν μετά την πολιτογραφησή του πραγματικού τίτλου ιδιοκτησία. Βρήκαμε 27 περιπτώσει που δεν δεν έχουν μεταβιβαστεί και ενδεχομένως να αφορούν εικονικέ πράξεις. Πάντω, ο Γενικό Ελεκτή αναφέρθηκε και σε έρευνα τη υπηρεσία του στο Υπουργείο Εσωτερικών το 2016, σύμφωνα με τον οποίο δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, καθώ δεν υπήρξε οτιδήποτε που έχριζε περαιτέρω διερεύνησης. Επιμένω...